Παναγιώτα Δημοπούλου. Λάψους. Πρόσωπα. Μαργαρίτα, μητέρα. Αθηναής Πόθου. Βασίλης, πατέρας. Στέφανος Κορές. Λένα, κόρη. Βασούλα Σιάτρα. Συγγραφέας, Φιλίπα Σαματά. Επιμέλεια λόγου και φωνής, Άρης Βαφιάς. Βίντεο Art, μουσική, Ευάγγελος Κάλλου. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Παναγιώτης Μπούκας. Ραδιοσκηνοθεσία, Άννα Σωτρίνη. Οι ρόλοι ερμηνεύονται από τους δευτεροετείς της Δραματικής Σχολής ΒΕΑΚΙ. Εσωτερικό σπιτιού. Βράδυ. Τελεία. Μαργαρίτα, Λένα. Τελεία. Η Μαργαρίτα ετοιμάζει φαγητό. Η Λένα γράφει στο κινητό της. Τελεία. Απίστευτο κρύο. Σου μιλάω, δε μ' ακούς? Είπα, έχει απίστευτο κρύο σήμερα. Βάλε κάτι πάνω σου. Μια χαρά είμαι. Παιδί μου, έχει κρύο. Εγώ ζεσταίνομαι. Έχει απίστευτο κρύο και εγώ έχω έναν απίστευτο πονοκέφαλο. Κάθε μέρα. Έχει κρύο. Κάθε μέρα έχεις πονοκέφαλο. Αχ, θα αφήσεις το κινητό να με βοηθήσεις. Μισό. Κάτι γράφω. Λενάσε το κινητό επιτέλους. Όπου να είναι έρχεται ο πατέρας σου. Μπορείς να στρώσεις το τραπέζι. Έλα, έχω τηγανίσει και πατάτες. Τη σαλάτα φτιάχνω και είμαστε έτοιμοι. Ο μικρός? Μέσα, κοιμάται. Διάβασε για αύριο? Διάβασε. Το μεσημέρι έφαγε? Έφαγε. Όλο του το φαγητό? Όλο. Τι είχε η γιαγιά? Κοτόπουλο με πατάτες. Εντάξει τώρα. Εντάξει τι? Η ανάκριση, εντάξει. Έτοιμη και η σαλάτα. Τον πατέρα σου περιμένουμε και τρώμε. Γιατί πρέπει να τρώμε πάντα έτσι? Πώς έτσι? Στο τραπέζι, κάθε βράδυ. Γιατί πρέπει να καθόμαστε πάντα στο τραπέζι κάθε βράδυ? Για να τρώμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Σαν τι? Εγώ δεν θα φάω. Δεν πεινάς? Όχι. Έχω διάβασμα. Προτιμώ να πάω στο δωμάτιό μου. Έχεις κάτι? Μπορώ να πάω στο δωμάτιό μου? Λένα, έχεις κάτι? Πονοκέφαλο. Μάλλον έχω κι εγώ πονοκέφαλο. Με κοροϊδεύεις? Γιατί? Εσύ κοροϊδεύεις όταν μας λες ότι έχεις πονοκέφαλο. Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ. Ο μικρός μέσα κοιμάται. Το ξέρω ότι κοιμάται. Το ξέρω καλύτερα από σένα αυτό. Λένα, επειδή είχα μία δύσκολη μέρα στη δουλειά... Πάντα έχεις μία δύσκολη μέρα στη δουλειά. Μήπως θες να μου πεις τι συμβαίνει? Γιατί είσαι έτσι? Συνέβη κάτι? Είναι κάτι που σε απασχολεί? Λοιπόν, ό,τι είναι, πες μου. Θέλω να ξέρω. Είσαι σίγουρη? Ό,τι θέλεις να ξέρεις. Είσαι σίγουρη? Φυσικά. Λοιπόν? Δεν πρόκειται για εμένα. Αλλά για κάποια φίλη σου? Μμμ. Συνέβη κάτι στο σχολείο? Όχι στο δικό μου σχολείο. Τότε πού? Τι έχει συμβεί? Μίλα καθαρά. Ο μικρός. Τι ο μικρός? Έπαθε κάτι ο μικρός? Όχι, δεν έπαθε κάτι. Τότε τι? Έκανε κάποια αταξία? Περίπου. Τσακώθηκε με συμμαθητή του? Μμμ. Αλλά... Είπε κάτι. Τι είπε? Ότι είναι παιδί χωρισμένων γονιών, είπε. Τι πράγμα? Τι δεν κατάλαβες από αυτό που είπα? Τι είπε ακριβώς? Είπε ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει. Ο ίδιος το είπε? Μμμ. Τότε εσύ από πού το έμαθες? Από την Κατερίνα. Από τη φίλη σου την Κατερίνα? Και εκείνη από πού το έμαθε? Από τον αδερφό της. Τι σχέση έχει τώρα ο αδερφός της? Μαμά, συγκεντρώσου. Ο αδερφός της και ο μικρός είναι συμμαθητές στο σχολείο. Και ο δικός μας είπε στο δικό της ότι έχετε χωρίσει. Αυτό ήταν όλο. Συγγνώμη, δεν ανησυχείς που ο γιος σου είπε αυτό το πράγμα? Λένα, είναι 8 χρονών παιδί. Δεν θα καθίσω να ασχοληθώ με ιστορίες που λένε τα παιδιά μεταξύ τους.
Αν υπόθηκε δηλαδή αυτό που λες. Η Κατερίνα δεν θα μου έλεγε ποτέ ψέματα. Μπορεί να είπε ο αδερφός της ψέματα. Όλοι εκτός από το δικό μας δηλαδή. Όλοι λένε ψέματα. Μη φωνάζει, σε παρακαλώ. Δεν λέω ότι είπα απαραίτητα ψέματα. Μπορεί όμως να μην κατάλαβε καλά. Μαμά, ξέρω τον αδερφό μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι τέτοιο. Η Κατερίνα στο είπε πάλι αυτό. Αυτή τη φορά όμως είπε και κάτι άλλο. Πάλι στον αδελφό της Κατερίνας τον οκτάχρονο. Ήταν κι άλλα παιδιά εκεί, μαμά. Μην κοροϊδεύεις. Τι άλλο λοιπόν είπε στα υπόλοιπα οκτάχρονα. Ότι είναι μοναχοπέδι. Ότι είναι δηλαδή το μόνο αγόρι στην οικογένεια. Ότι είναι το μόνο παιδί στην οικογένεια. Μα είναι το μόνο παιδί στην οικογένεια. Εσύ μεγάλωσες πια. Δεν θες να καταλάβεις έτσι. Να καταλάβω τι. Είπε ξεκάθαρα ότι εγώ δεν είμαι αδερφή του. Σήμερα έγινε αυτό. Ναι. Του μίλησες. Δεν είμαι εγώ η μάνα του, ξέρεις, για να κάνω τέτοιες συζητήσεις μαζί του. Το ξέρω, Λένα. Μπορεί να του βάζω να φάει, να του λέω να διαβάσει, αλλά μάνα του δεν είμαι. Αδελφή του είμαι και έχω κι εγώ τα δικά μου θέματα, ξέρεις. Λένα, είναι μόνο 8 χρονών. Κι εγώ είμαι μόνο 17. Και έχω διάβασμα γιατί θέλω να περάσω στην ιατρική και έχω και 1000 άλλα στο μυαλό μου για να έχω και το μικρό. Μη φωνάζεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θα του μιλήσω κι εγώ. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Αυτό να του πεις. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα ακόμα κι αν τα ακούει. Τι θες να πεις. Δεν είμαι χαζή, ξέρεις. Στο ίδιο σπίτι μένουμε και καταλαβαίνω πιο πολλά από όσα νομίζεις. Και αναρωτιέμαι, αν ο μικρός έλεγε αλήθεια για το πρώτο. Τι λες. Ότι δηλαδή οι γονείς του έχουν χωρίσει, γιατί να μιλάει αλήθεια και για το δεύτερο. Τι είναι αυτά που λες. Δεν είμαι εγώ αυτή που τα λέει. Povero Rigoletto. Σώπασε, παρακαλώ. Μη συνεχίζεις. Έρχεται ο πατέρας σου, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Δεν θα πεις. Τι να πω. Δεν θα πεις στον πατέρα μου τι έγινε. Λένα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Άσε να μιλήσω με τον αδελφό σου πρώτα. Αν δεν το πεις εσύ, θα του το πω εγώ. Σε παρακαλώ. Αν δεν το πεις εσύ, θα του το πω εγώ. Διάλεξε. Στο καθιστικό. Λίγο αργότερα. Τελεία. Μαργαρίτα Βασίλης. Τελεία. 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 Αυτό ήταν όλο. Αυτό. Είπα κι εγώ, ρε Μαργαρίτα, με τρόμαξες. Είπα κάτι φοβερό συνέβη. Το ξέρω, Βασίλη. Την αναστάτωσε όμως. Και είναι αυτός λόγος να μην φάει μαζί μας. Βασίλη, πιο σιγά. Μπορεί να μας ακούσει. Έπρεπε να επιμείνεις. Διαβάζει, κουράζεται. Πρέπει να τρώει. Αχ, να χαρείς, άσε τα ιατρικά σου τώρα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός για να το σκεφτεί αυτό. Τι μπορούσα να κάνω. Ξέρεις πώς κάνει όταν συμπεριφέρεται έτσι. Δεν θυμάσαι πέρσι το καλοκαίρι. Είναι και η εφηβεία. Ξέρω. Άσε, θα της μιλήσω εγώ. Εμένα μ' ακούει. Το ξέρω, Βασίλη. Και αυτό το ξέρω. Ποιο. Ότι εσένα σ' ακούει περισσότερο από εμένα. Το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου το λες συνέχεια. Είσαι λίγο ταραγμένη, μου φαίνεται. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο δικαστήριο σήμερα. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Θες να σου δώσω ένα ηρεμιστικό. Όχι. Ευχαριστώ. Όχι και σήμερα ηρεμιστικό. Για το καλό σου το λέω. Το ξέρω ότι το λες για το καλό μου. Μην ανησυχείς, θα χειριστώ εγώ την κατάσταση. Ξέρεις, δεν σου μίλησα για να χειριστείς εσύ την κατάσταση επειδή δεν μπορώ να τη χειριστώ εγώ. Τότε γιατί. Η κόρη σου. Δεν μου άφησε άλλη επιλογή. Αν δεν στο έλεγα εγώ, θα στο έλεγε εκείνη. Είπε να διαλέξω και διάλεξα. Αυτό είναι όλο. Αυτός ο μικρός πάντως δεν πιάνεται. Κανείς δεν μπορεί να τον κάνει καλά. Μικρό παιδί είναι, Βασίλη. Για μικρό παιδί έχει μεγάλη γλώσσα. Δεν νομίζεις. Όλα τα παιδιά έτσι δεν είναι. Μεταξύ μας δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Τι εννοείς. Δεν έχω ακούσει παρόμοια περίπτωση. Μικρό παιδί να λέει τέτοια πράγματα για την οικογένειά του στο σχολείο. Και πού ξέρεις εσύ τι γίνεται στις άλλες οικογένειες. Ψυχίατρος είμαι. Οι περισσότεροι ασθενείς που έχω, συνάδελφοι, έχουν παιδιά. Δεν μου έχουν αναφέρει ποτέ κάτι τέτοιο. Το ότι εμείς δεν έχουμε ακούσει κάτι ανάλογο δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κιόλας. Δηλαδή θες να μου πεις ότι όλα αυτά απλά συμβαίνουν. Φυσικά. Δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ θεωρείς ότι είναι κάτι σοβαρό. Πες μου, να ανησυχήσω. Όχι, όχι. Σίγουρα όχι. Απλά σκέφτομαι. Λες ο μικρός να μας άκουσε εκείνο το βράδυ.
Όχι. Όχι, όχι. Το αποκλείω. Χρονικά ταιριάζει. Όχι, όχι. Ο μικρός σίγουρα κοιμόταν. Η Λένα όμως ναι. Άκουσε. Πώς το ξέρεις? Κάτι μου πέταξε πριν λίγο. Μεγάλη κοπέλα είναι, Βασίλη. Καταλαβαίνει. Βάλε λίγες τηγανητές πατάτες σε ένα πιάτο. Στις πατάτες δεν λέει ποτέ όχι. Καλά, θα τις δώσουμε τηγανητές πατάτες τόσο αργά. Κάτι πρέπει να φάει, δεν πρέπει? Λίγο γάλα ίσως. Δεν πίνει πια γάλα. Το ξέχασες. Να δεις, δεν θα φάει. Τουλάχιστον ας δοκιμάσουμε. Έφαγε. Μέρες μετά. Βράδυ. Βράδυ. Τελεία. Στο τραπέζι η Λένα, η Μαργαρίτα και ο Βασίλης. Τελεία. Η Κατερίνα είναι φοβερή. Φοβερή! Έχει φοβερές ιδέες. Τις προάλλες ξέρετε τι κάναμε. Βάλαμε στοίχημα για το πού θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Φοβερό! Μετά τις εξετάσεις φυσικά. Ανοίξαμε ένα χάρτη στο κινητό, κλείσαμε τα μάτια και με το χέρι δείξαμε ένα μέρος στο χάρτη. Η Κατερίνα επέμενε ότι θα δείχναμε κάθε μία διαφορετικό σημείο. Εγώ όμως επέμενε ότι θα δείχναμε τουλάχιστον τον ίδιο νομό. Και στοιχηματίσαμε γι' αυτό. Μία πίτσα το Σάββατο βράδυ. Κλείσαμε λοιπόν τα μάτια και δείξαμε ένα μέρος στο χάρτη. Και οι δύο Κρήτη! Απίστευτο! Άρα το Σάββατο έχω δωρεάν έξοδο. Μπορώ να βγω, δεν μπορώ. Τι πράγμα? Λέω, μπορώ να βγω το Σάββατο βράδυ. Κέρδισα το στοίχημα. Καλά, δεν με παρακολουθεί κανείς. Όχι, 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 ναι, σε άκουγα. Βασίλη. Ναι, ναι, φυσικά. Και με τις διακοπές μου τι θα γίνει? Ποιες διακοπές? Στην Κρήτη, τι λέω τόση ώρα. Που δείξαμε και οι δύο στο χάρτη την Κρήτη. Άρα, πάμε Κρήτη. Λίγο νωρίς γι' αυτό, δεν νομίζεις? Τι νωρίς, σε 6 μήνες έχουμε καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς. Σε 6 μήνες. Μαμά, μη μου τις πας τώρα έτσι. Εντάξει, εντάξει, θα το δούμε, δεν στο αποκλείουμε. Εντάξει. Τέλεια, πάω να στείλω μήνυμα στην Κατερίνα. Τι να της πεις, παιδί μου, τέτοια ώρα? Τι έχει ώρα? Θα τρελαθείτε πια με αυτά τα κινητά. Όλη την ώρα μηνύματα η μία στην άλλη. Δεν κουράζεστε? Λένα! Αχ, δεν μπορώ πια να την κάνω καλά. Ποια? Τη Λένα, Βασίλη, ποιον άλλον. Δεν σου άρεσε το φαγητό? Τι πράγμα? Λέω, δεν σου άρεσε το φαγητό? Πώς, μια χαρά ήταν. Βασίλη, έχεις κάτι? Δεν φαίνεσαι καλά. Όχι, όχι, τίποτα. Δύσκολη μέρα, ε? Ναι, είχα ένα νέο ασθενή σήμερα. Πρώτο ραντεβού και μου είπε κάτι πράγματα για τη ζωή του απίστευτα. Έχεις σκεφτεί ποτέ πως αυτά που λένε οι ασθενείς σου μπορεί και να μην είναι αλήθεια? Φυσικά και το έχω σκεφτεί. Και δεν σε πειράζει? Γιατί να με πειράζει? Πώς μπορείς και δέχεσαι τις φανταστικές ιστορίες που κάποιος φτιάχνει? Δεν είναι κοροϊδία? Πολλές φορές, Μαργαρίτα, η αλήθεια λέγεται κατά λάθος. Γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια. Ακριβώς. Ξέρεις πώς είναι αυτή η φράση στα λατινικά? Πώς? Lapsus linguae. Λάψους. Ναι. Ολίσθημα. Θα ξαπλώσεις? Όχι ακόμα. Έχω να δουλέψω μια υπόθεση. Εγώ θα κάνω ένα μπάνιο και θα ξαπλώσω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Στο μεταξύ, δεν σε ρώτησα. Ναι. Μίλησες με το μικρό? Για ποιο πράγμα? Για αυτό που είπες στο σχολείο. Α, γι' αυτό. Δεν πρόλαβα, Βασίλη. Τι σημαίνει δεν πρόλαβες, Μαργαρίτα? Μια ερώτηση θα έκανες μόνο, γιατί είπα αυτό το πράγμα. Τέλος. Βασίλη, να χαρείς. Σηκώνομαι σαν την τρελή το πρωί και έρχομαι το βράδυ. Πότε να του μιλήσω? Πόσο χρόνο χρειάζεσαι δηλαδή για να του μιλήσεις? Δεν γίνονται στο πόδι τέτοιες συζητήσεις, Βασίλη. Είναι μικρός, δεν θέλω να τον ταράξω. Θα τον ταράξει με μια ερώτηση? Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είναι τόσο επίγον. Δεν είναι? Τι είναι τότε? Υποθέσου την εταιρεία? Βασίλη, δεν μου αρέσει το ύφος σου. Και όχι, δεν το θεωρώ επίγον. Η Λένα όμως αναστατώθηκε με αυτή την ιστορία, το ξέχασες? Ναι, και την είδες τώρα, σαν να μην έγινε τίποτα. Οπότε όλα καλά. Όλα καλά? Άσε, θα μιλήσω εγώ στο μικρό. Βασίλη, σου είπα. Και στη δασκάλα του πρέπει να μιλήσουμε. Έχουμε καιρό να πάμε στο σχολείο του. Μήπως γινόμαστε υπερβολικοί? Πήγε η Λένα τις προάλλες. Μαργαρίτα, η Λένα είναι η αδερφή του. Όχι η μάνα του για να ρωτάει στο σχολείο για το παιδί. Εμείς είμαστε οι γονείς, εμείς πρέπει να πάμε.
Τότε την επόμενη φορά, Βασίλη μου, να βρεις εσύ τον χρόνο να πας. Εσύ δηλαδή δεν μπορείς ποτέ. Όχι, γιατί η δουλειά μου είναι τέτοια και το ξέρεις. Ωραία, ωραία. Μην πούμε άλλα. Θα πάω εγώ στο σχολείο του. Αύριο θα ρωτήσω και τη μάνα μου αν έχει παρατηρήσει κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του. Τι την ανακατεύεις τη μάνα σου τώρα σε αυτό το θέμα? Γιατί είναι εκείνη που περνάει τον περισσότερο χρόνο μαζί του, Μαργαρίτα. Περισσότερο σε σχέση με μένα και με σένα. Κάτι που δεν σταματάς ποτέ να μου χτυπάς. Είναι ή δεν είναι αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για το γιο μου. Και στο γιο μου θα μιλήσω εγώ όπως ξέρω εγώ. Η μαμά σου έχει την καλοσύνη να μας βοηθάει. Αλλά ως εκεί. Τι εννοείς ως εκεί? Ότι είναι καλή να μαγειρεύει, να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, αλλά για τα εγγόνια της δεν μπορεί να έχει άποψη? Μην αλλάζεις τα λόγια μου, Βασίλη. Βοηθάει και είμαι ευγνώμων που βοηθάει. Αλήθεια? Με ωραίο τρόπο το δείχνεις. Με κατηγορείς για κάτι? Γιατί μιλάς πάντα σαν κάποιος να σε κατηγορεί? Όχι κάποιος. Εσύ. Και όχι σαν. Βασίλη. Είμαστε εκνευρισμένοι και οι δυο. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Καληνύχτα. Μη φύγεις τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να πάμε να κοιμηθούμε και να είμαστε πάλι έτσι. Τι θες, Μαργαρίτα? Να μη φωνάζεις. Θέλω να μου πεις τι σε έπιασε με το θέμα του μικρού. Εσύ ο ίδιος είχες πει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Το είπα, ναι. Αλλά μετά το σκέφτηκα. Και ξέρεις τι είπα? Τι? Ότι το είπα πρώτος γιατί μου το είπες εσύ. Ορίστε. Είπα ότι δεν είναι σοβαρό επειδή εσύ μου το παρουσίασες ως κάτι μη σοβαρό. Ενώ είναι κάτι σοβαρό. Δεν ξέρω τι είναι. Ό,τι άκουσα το άκουσα από σένα, όχι από τη Λένα. Δεν πρέπει να τα ακούσω και από την ίδια. Το μικρό θα τον ρωτήσει κανείς. Στην τελική το δικό μας παιδί δεν πρέπει να εμπιστευτούμε. Και η Λένα, δικό μας παιδί είναι, δεν είναι? Που άκουσε όμως κάτι από κάποιους άλλους. Δεν το άκουσε η ίδια. Δηλαδή αποκλείς ο μικρός να είπε κάτι τέτοιο? Δεν αποκλείω τίποτα. Απλά θέλω να δω όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Μιλάς, λες και πρόκειται για δικογραφία. Και εσύ μιλάς, λες και πρόκειται για ψυχοπαθή. Σταμάτα να τον υπερασπίζεσαι συνέχεια. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Την αλήθεια προσπαθώ να βρω. Προσπαθείς? Εδώ ούτε καν ασχολείσαι. Είναι παιδί, Βασίλη. Ό,τι κι αν είπε, αν είπε, είναι παιδί. Είναι, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι εννοείς? Ότι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Τι λες τώρα? Εσύ δεν σκέφτηκες γιατί μπορεί να είπε ότι δεν είναι αδερφή του? Γιατί εσύ το σκέφτηκες? Φυσικά. Και πού κατέληξες? Ότι είναι φυσικό να τα λέει αυτά και ξέρεις γιατί? Γιατί η μάνα του λείπει, Μαργαρίτα. Γιατί η μάνα έχει γίνει αδερφή του. Πώς να μην λέει λοιπόν ότι δεν έχει αδέρφια? Είδες πως λύνονται όλα? Μπράβο, μπράβο. Τη βρήκες τη λύση στο μυστήριο. Ξεχνάς όμως κάτι. Τι? Ότι αν είπε αυτό που λες ότι είπε, είπε και κάτι άλλο. Αυτό το ξέχασες ή σε συμφέρει να το ξεχνάς? Τι άλλο είπε που ξεχνάω? Το πρώτο πράγμα που είπε, αν είπε, είναι ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει. Ότι δεν είναι πια μαζί. Αλήθεια, γιατί το είπε αυτό, Βασίλη? Μήπως έχεις και γι' αυτό μία απάντηση? Όχι. Μήπως έχεις εσύ? Γιατί λείπει συνέχεια, Βασίλη. Αυτή είναι η απάντηση. Έχω κι άλλη απάντηση, αλλά δεν θα σου αρέσει. Για να την ακούσω. Γιατί τσακωνόμαστε, Μαργαρίτα. Συνέχεια τσακωνόμαστε. Και την ιστορία πάντα την ξεκινάς εσύ. Εγώ φταίω, δηλαδή? Πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το μικρό? Ποια μέρα, θυμάσαι? Πού το πας? Θυμάσαι ένα βράδυ πόσο δυνατά τσακωνόμασταν και τι έλεγες, θυμάσαι? Μαζί λέγαμε. Ο τσακωμός θέλει δύο άτομα, ξέρεις, όχι ένα. Εσύ όμως μίλησες για χωρισμό, όχι εγώ. Πραγματικά. Πιστεύεις τώρα ότι από εκείνο το βράδυ ξεκίνησαν όλα? Χρονικά ταιριάζει. Και όχι μόνο χρονικά. Ταιριάζει και σε κάτι άλλο. Είπαμε και κάτι άλλο εκείνο το βράδυ, αν θυμάσαι. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ θυμήθηκες παλιές ιστορίες. Είναι. Θυμάσαι τι είπες πριν λίγο για το μικρό? Το δικό μας παιδί δεν πρέπει να εμπιστευτούμε, είπες. Γιατί το είπες αυτό? Δεν εννοούσα. Γιατί το είπες αυτό, Μαργαρίτα? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Πολλές φορές η αλήθεια λέγεται κατά λάθος. Τι λες? Ότι όλα έγιναν πολύ βιαστικά τότε. Και τώρα που έχεις τον χρόνο? Τώρα θέλω εξέταση DNA. Τι πράγμα? Θέλω να ξέρω αν η Λένα είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι? Είσαι σίγουρη? Γιατί δεν μου φάνηκες και τόσο σίγουρη τότε? Πώς μπορείς και το λες αυτό? Είναι και βέβαια είναι παιδί σου. Το ξέρεις, δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Σου έχει μεγάλη αγάπη, σε θαυμάζει. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ακόμα και ψυχίατρος θέλει να σπουδάσει για να ικανοποιήσει εσένα και τους γονείς σου. Μ' ακούς που σου μιλάω? Όπως και να έχει.
Εγώ θέλω εξέταση DNA. Και δεν σκέφτεσαι πόσο θα αναστατωθεί. Δεν είμαι τόσο κάφρος όσο εσύ θέλεις να νομίζεις. Την αγαπάω. Πάρα πολύ. Περισσότερο και από τη ζωή μου. Θα τη στείλουμε απλά να κάνει μερικές εξετάσεις αίματος. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ. Όλα τα αναλαμβάνεις εσύ, βέβαια. Ξέρεις τι αναλαμβάνεις εσύ? Την διάλυση, Βασίλη. Διαλυόμαστε. Αυτό αναλαμβάνεις. Δεν θέλαμε και πολύ, ξέρεις, να διαλυθούμε. Και είναι καιρός να μάθω. Τόσα χρόνια δεν ήθελες. Τώρα γιατί? Γιατί σκέφτομαι. Αν ο μικρός έλεγε αλήθεια για το πρώτο, ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει, γιατί να μην λέει αλήθεια και για το δεύτερο? Είσαι τρελός. Θέλω να φύγεις να μην σε βλέπω. Θα γίνει κι αυτό. Αλλά η εξέταση προηγείται. Πάνω από το πτώμα μου. Γιατί? Για να μην σε μισήσω. Έτσι κι αλλιώς. Λένα! Μετά από μέρες. Τελεία. Η Μαργαρίτα στέκεται ακίνητη. Τελεία. Έχει μπροστά της ένα μπολ και το κοιτάει χωρίς να κάνει τίποτα. Τελεία. Μπαίνει η Λένα. Τελεία. Τι φτιάχνεις? Θες βοήθεια? Ναι, 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 φυσικά. Μαμά, πόσες μέρες έχει να έρθει ο μπαμπάς σπίτι? 2, 3? Με τη σημερινή, 4. Πόσο θα κρατήσει αυτό, ρε μαμά? Δεν ξέρω, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν μπορούμε πια. Είναι δηλαδή οριστικό? Μάλλον. Δηλαδή, θέλω να πω ναι, είναι το πιο πιθανό. Θα αλλάξει γνώμη, μαμά. Θα δεις. Ίσως να έχει ήδη αλλάξει γνώμη. Αγάπη μου, δεν έχει τόση σημασία πια. Δεν έχει? Γιατί δεν έχει? Αν έχει αλλάξει γνώμη, γιατί? Δεν ξέρω, να αλλάζει η δική μου. Εσύ πώς είσαι? Καλά. Με όλα αυτά που γίνονται. Οι άντρες γενικά λένε βλακίες. Βλέπω και το αγόρι της Κατερίνας. Τελικά θα πάτε μαζί διακοπές με την Κατερίνα? Φυσικά. Και το αγόρι της? Μέχρι τότε θα έχουν χωρίσει. Πώς το ξέρεις? Το ξέρω. Βάλαμε και στοίχημα. Βάζετε συχνά στοιχήματα με την Κατερίνα, ε? Πού και πού. Λένα. Ναι. Έχεις μήπως κάτι να μου πεις? Σαν τι? Γι' αυτό που έγινε. Εγώ τι να πω? Ότι μπορείτε να είστε πάλι μαζί, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό εύχομαι. Ωραία. Μήπως έχεις να μου πεις και κάτι άλλο εκτός από αυτό? Άλλο? Τι? Λένα, μίλησα με το μικρό σχετικά με εκείνη την ιστορία στο σχολείο. Αρνήθηκε ότι συνέβη. Και τι περίμενες, ρε μαμά, να το παραδεχτεί? Γιατί να πει ψέματα σε μένα? Μα για να μην το μαλώσεις για όλα αυτά που είπε. Μπορείς να μου επαναλάβεις τι ακριβώς είπε στα υπόλοιπα παιδιά? Μαμά, δεν θέλω να το επαναλάβω. Γιατί? Το είπα μία φορά, εντάξει. Δεν θέλω να το ξαναπώ. Έτσι μου είπαν, έτσι σου είπα. Εσύ είσαι σίγουρη για αυτά που σου είπαν ότι έγινε? Πώς να είμαι σίγουρη, ρε μαμά? Σου είπα, έτσι μου είπαν. Και όχι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Μπορεί στην τελική ο αδερφός της Κατερίνας να μην κατάλαβε καλά. Μπορεί να είπε και ψέματα ακόμα. 8χρονών παιδί είναι κι αυτός. Έτσι δεν λες κι εσύ όταν είναι να δικαιολογήσει τον δικό μας? Έτσι μου είπαν, έτσι σου είπα. Σκατά, το ξέρω. Πού ήθελες να ξέρω τι θα γινόταν όλος αυτός ο χαμός? Δεν μπορούσα να το ξέρω, μπορούσα. Λένα. Τι πάλι? Μίλησα με τη μητέρα της Κατερίνας. Που πρώτα είχε μιλήσει με την ίδια την Κατερίνα. Μου λες ψέματα. Η Κατερίνα μίλησε. Λες ψέματα. Αν είχε γίνει αυτό που λες, η Κατερίνα θα με ειδοποιούσε. Από πότε έχεις να της μιλήσεις? Από χθες βράδυ. Εγώ με τη μητέρα της μίλησα σήμερα το πρωί. Γαμώτο, τι μου λες τώρα? Πες μου. Θέλω να μάθω από εσένα, Λένα. Θέλω να μάθω από την κόρη μου την αλήθεια. Γαμώτο, τι μου λες τώρα? Την αλήθεια. Έλα, σε παρακαλώ, δεν θα θυμώσω, το υπόσχομαι. Πες μου την αλήθεια. Ένα στοίχημα ήταν, ρε μαμά. Απλά ένα στοίχημα, εντάξει. Συγγνώμη, ρε γαμώτο, συγγνώμη. Άσε με, μη μ' αγκαλιάζεις, δεν θέλω. Συγγνώμη, δεν περίμενα, δεν ήξερα. Τα έκανα σκατά, συγγνώμη, συγγνώμη. Επόμενο βράδυ. Τελεία. Μαργαρίτα και Βασίλης. Τελεία. Πώς είσαι? Εσύ? Εγώ...
Καλά. Κι εγώ, καλά. Μεταξύ μας, τα χάλια σου έχεις. Μεταξύ μας, κι εσύ δεν πας πίσω. Έμαθα για τη δουλειά σου. Λυπάμαι. Μπορεί να είναι για καλό. Για καλό μια απόλυση. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Κι όμως τώρα θα έχω κάτι που δεν είχα για πολλά χρόνια. Τι? Χρόνο, Βασίλη. Ξέρεις, για χρόνια τα έβαζα όλα στον αυτόματο. Τη δουλειά, το σπίτι, τα παιδιά, εσένα. Εμένα. Όλα στον αυτόματο. Δεν βγαίνει όμως έτσι η ζωή. Δεν μπορεί κάποιος να ζει έτσι. Βασίλη. Ναι. Δεν φταίει, Λένα, που φτάσαμε ως εδώ. Το ξέρω. Ποια έχει την ιδέα? Τι σημασία έχει? Έχει. Γιατί δεν μπορώ να μη σκέφτομαι. Γιατί η δικιά μας να δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο? Ήθελε να μάθει τι γίνεται με εμάς, Βασίλη. Θα μπορούσε να ρωτήσει. Θα της λέγαμε την αλήθεια? Όχι. Εδώ καλά-καλά δεν τη λέγαμε σε εμάς τους ίδιους. Και τώρα, πώς είναι τώρα? Καλά, νομίζω. Θα της μιλήσεις κι εσύ? Φυσικά. Μαργαρίτα, σου χρωστάω μια συγγνώμη. Πόσα χρόνια το σκεφτόσουν αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν αν το σκεφτόμουν. Αχ, πώς φτάσαμε ως εδώ. Λάψους. Και τώρα? Θα σηκωθούμε, υποθέτω. Πώς? Κάπως. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Θα μείνεις να φας μαζί μας το βράδυ? Φυσικά. Λάψους. Τέλος. Τέλος.